Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χτες, λοιπόν, και μέσα σε συνθήκες έξαρσης της πανδημίας, ειδικοί επιστήμονες μιλάνε ήδη για το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Η κυβέρνηση παρουσίασε το σχέδιό της για το ξεκίνημα της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, αφήνοντας ανοιχτή απλώς την ημερομηνία. Βεβαίως, έχει προηγηθεί μία άνευ προηγουμένου και χυδαία στοχοποίηση της νεολαίας για την εξέλιξη της πανδημίας, στοχοποίηση που αξιοποιείται, αν δεν ενθαρρύνεται από την ίδια την κυβέρνηση, προκειμένου να αποσύσει τις δικές της ευθύνες. Όσο κι αν προσπαθεί όμως να κρυφτεί η κυβέρνηση πίσω από το δάχτυλό της, όσο κι αν το δάχτυλο αυτό το κουνάει στους νέους και το λαό, οι δικές της οι ευθύνες είναι βαρύτατες για την κατάσταση, αφού αυτή είναι που επέτρεψε να γίνουν ελάστιχο τα υγειονομικά πρωτόκολλα στον τουρισμό, στις μεταφορές, στα πλοία και τα αεροπλάνα, στα εργοστάσια και σε πολλούς εργασιακούς χώρους, όπου βεβαίως κινείται και εργάζεται και νεολαία. Το ερώτημα ασφαλώς δεν είναι αν πρέπει να ανοίξουν ή όχι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Ασφαλώς και πρέπει να λειτουργήσουν για λόγους αυτονόητους. Το ερώτημα είναι με ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει αυτό, ώστε να περιφρουρηθούν και να ικανοποιηθούν τα δικαιώματα της νέας γενιάς και στη μόρφωση και στη ζωή. Το κυβερνητικό όμως σχέδιο το οποίο ουσιαστικά εξαντλείται στη χρήση της μάσκας σε μια νέα εκδοχή επίκλησης ατομικής ευθύνης, που τούτη τη φορά απευθύνεται σε νήπια και σε μαθητές του Δημοτικού. Αυτό λοιπόν το κυβερνητικό σχέδιο ούτε τις ανησυχίες των λαϊκών οικογενειών καθησυχάζει, ενώ δημιουργεί και νέα ερωτήματα. Ας το δούμε λοιπόν συγκεκριμένα. Ποιο είναι σήμερα άραγε το πιο αποτελεσματικό μέτρο για το φρενάρισμα της εξάπλωσης του ιού? Η αποφυγή του συγχρονισμού, λένε και οι επιστήμονες, μα νομίζω και η κοινή λογική. Τι εξαγγέλει η κυβέρνηση? Τη λειτουργία των σχολικών τάξεων με όλους τους μαθητές τους, σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα, με μόνη τη χρήση της μάσκας. Το ερώτημα φυσικά έρχεται από μόνο του και πρέπει να απαντηθεί από την κυβέρνηση. Γιατί τον περασμένο λοιπόν Ιούνι, με σχεδόν μηδενικά κρούσματα, η επαναλειτουργία των σχολείων έγινε με ανώτατο όριο μαθητών τους 15 ανατμήμα και τώρα με πάνω από 200 κρούσματα τη μέρα θα επιτραπεί να λειτουργήσουν τάξεις με 20, 25 και 27 μαθητές? Γιατί? Απαντήστε. Τι άλλαξε τώρα και το 15 μαθητές ανά τμήμα έγινε 20 και 25 και παραπάνω? Είναι δυνατός αυτές τις συνθήκες να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις για τις οποίες εξακολουθούν να επιμένουν οι ειδικοί επιστήμονες? Και μη μας λέτε για το μέσο όρο των 17 μαθητών ανά τμήμα. Το θέμα, κυρία Υπουργέ, δεν είναι ο μέσος όρος που βγαίνει αθροίζοντας το σχολείο ενός μικρού νησιού, για παράδειγμα, με το σχολείο μιας μεγάλης πόλης. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες τμήματα σε όλη τη χώρα, στα οποία φοιτούν πάνω από 20, 25 και 27 μαθητές. Γιατί πολύ καλά γνωρίζετε εκεί στο Υπουργείο της Παιδείας ότι οι 2 στους 3 μαθητές φοιτούν σε τμήματα άνω των 20, ακόμα και 29 μαθητών ανά τμήμα. Για την αποφυγή λοιπόν του συγχρονισμού και την προστασία της υγείας εκπαιδευτικών και μαθητών απαιτείται τώρα μείωση των μαθητών ανατάξη, ώστε κανένα τμήμα να μην έχει πάνω από 15 μαθητές, και αφήστε αυτές τις αλχημίες του μέσου όρου με τους 17 μαθητές. Θα ρωτήσουν βέβαια εδώ κάποιοι για το πού θα βρεθούν αυτές οι αίθουσες που χρειάζονται. Χρειάζονται τώρα όσο ποτέ. Απάντηση. Αξιοποιώντας καταρχήν τις κλειστές αίθουσες των 2.000 σχολικών μονάδων που έκλεισαν από όλες τις κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια, από το 2012 και μετά. Και τέτοιες αίθουσες υπάρχουν
και είναι αναξιοποίητες σε όλη τη χώρα και στην επαρχία και στα νησιά αλλά και στα αστικά κέντρα. Μπορώ να σας υποδείξω 3-4 σχολεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που παραμένουν σήμερα κλειστά και μπορούν να αξιοποιηθούν. Και αν αυτές τέλος πάντων τότε δεν επαρκούν, μπορούν να αξιοποιηθούν και άλλα κατάλληλα δημόσια κτίρια με την ευθύνη και τη μέριμνα του κράτους. Σχεδιασμός λοιπόν και βούληση απαιτούνται για όλα αυτά, αλλά ειδικά σε αυτού του είδους το σχεδιασμό υστερεί χαρακτηριστικά η κυβέρνηση. Ενώ το χρόνο που κερδίθηκε από την υποδειγματική υπευθυνότητα που έδειξε ο λαός στην πρώτη φάση της πανδημίας, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν τον αξιοποίησε για να ευελτιώσει το σύστημα υγείας και για να προετοιμάσει τις καλύτερες δυνατές υλικοτεχνικές συνθήκες και υποδομές των σχολείων και των πανεπιστημίων, αλλά είτε τον ξόδεψε σε κηρύγματα περί ατομικής ευθύνης, είτε ακόμα χειρότερα τον αξιοποίησε για να περάσει εδώ μέσα στο καλοκαίρι μια σειρά αντιδραστικές αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις, φτάνοντας μέχρι του σημείου μέσα στην πανδημία να ψηφίζει και την αύξηση των μαθητών ανά τμήμα από 22 σε 25. Και αλήθεια, εδώ χρειάζεται να εξηγήσει η κυρία Υπουργός από πού άραγε προκύπτει το συμπέρασμα ότι απαιτούνται 10 εκατομμύρια την ημέρα, λέει, για μια τέτοια λειτουργία των μαθητών, των τμήματων, των σχολείων με 15μελή τμήματα. Να εξηγήσει με λίγα λόγια η κυβέρνηση πώς τα βρίσκει αυτά τα χρήματα και τα χαρίζει δεξιά και αριστερά στους επιχειρηματικούς ομίλους και δεν τα βρίσκει, δεν μπορεί να τα βρει για την εκπαίδευση, για την υγεία του λαού και για την ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών. Γιατί φυσικά για να καλυφθούν τα δεκάδες χιλιάδες κενά και για να υπάρξουν περισσότερα τμήματα με λιγότερους φυσικά μαθητές χρειάζεται χρήματα. Χρειάζονται χρήματα, χρειάζεται ένα έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για να έχουμε μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, θα χρειαστούν πολύ περισσότεροι και αυτοί, να έχουμε στήριξη, να έχουμε γενίκευση δομών ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής στήριξης, για να μην μείνει με λίγα λόγια κανένα παιδί πίσω στη μορφωτική διαδικασία. Και βέβαια, για το κρίσιμο ζήτημα της καθαρότητας των σχολείων, που πρέπει να γίνεται, ξέρετε, ειδικά σε αυτή τη φάση, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου και όχι μόνο στο τέλος, η κυβέρνηση τι κάνει? Πετάει τον μπαλάκι στους Δήμους, χωρίς μάλιστα να εξασφαλίζει και την αναγκαία τους χρηματοδότηση. Τώρα λοιπόν, εδώ και τώρα, εξασφάλιση κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές για την προμήθεια όλων των μέσων ατομικής προστασίας, για τα είδη καθαρισμού, για τα αντισηπτικά κτλ. Και κυρίως βεβαίως εξασφάλιση όλου του απαραίτητου σήμερα αριθμού μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων. Γιατί ξέρετε, ο αριθμός των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων παραμένει ίδιος με τον περσινό. Παρά τις αυξημένες ανάγκες λόγω της ταυτόχρονης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ενώ πέρυσι την άνοιξη δεν λειτουργήσαν ταυτόχρονα όλα τα σχολεία. Και βέβαια αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, αρνείται πεισματικά τη μονιμοποίησή τους. Υπάρχουν δήμοι που ήδη διαμαρτύρονται, και είναι ο Δήμος της Πάτρας, είναι ο Δήμος της Θέρμης και άλλοι, και ζητάνε να εγκρίνει η κυβέρνηση αυξημένο αριθμό καθαριστριών για τα σχολεία τους. Να αρχίσει ξανά, πρέπει να αρχίσει ξανά το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων, τελείως απαραίτητα στις σημερινές συνθήκες. Πρέπει να γίνονται μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και βέβαια ούτε να διανοηθείτε, κυρία Υπουργέ, να διατάξετε την online μετάδοση των μαθημάτων, μετατρέποντας τις σχολικές τάξεις σε τηλεοπτικά reality. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τα πανεπιστήμια, όπου και εκεί θα χρειαστούν χρήματα. Και ξέρετε, καλά το ξέρετε, ότι υπάρχουν χρήματα στους ειδικούς λογαριασμούς κονδυλίων έρευνας των Ιδρυμάτων, στους περίφημους ΕΛΚΕ, που μπορούν να αξιοποιηθούν για να εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων, αξιοποιώντας βεβαίως όλους τους χώρους τα ιδρύματα, με τα συνεδριακά τους κέντρα, αν δεν φτάνουν αυτοί να δούνε αν μπορούν να αξιοποιηθούν και χώροι από τους Δήμους, ακόμα και ιδιωτικοί χώροι αν χρειαστεί να ενοικιαστούν, γιατί όχι. Μόνο που βεβαίως για όλα αυτά, όπως είπαμε, θα χρειαστούν χρήματα. Και βεβαίως για την εξαποστάσεως εκπαίδευση, σε όλους τους φοιτητές να εξασφαλιστεί η δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και κυρίως ο δωρεάν εξοπλισμός. Γιατί ξέρετε, δεν έχουν όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να έχουν την πρόσβαση στην τεχνολογία.
Μιλάμε φυσικά για την επιδότηση της φοιτητικής κατοικίας στις οικογένειες των φοιτητών σε μηνιαία βάση, αν θέλουμε πραγματικά να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτά είναι τα μέτρα, μαζί βεβαίως και με την πύκνωση των αστικών δρομολογίων, των λεωφορείων που πηγαίνουν έρχονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στις σχολές τους, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλη τη χώρα, και που στηβάζονται κυριολεκτικά μέσα στα λεωφορεία όλο αυτό το διάστημα. Αυτά είναι τα μέτρα που δίνουν ουσιαστικό νόημα και σε αυτήν την περιβόητη ατομική ευθύνη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον θα βλαστήσει, θα ανθίσει η ατομική ευθύνη, θα πάρει εκείνο το πραγματικό κοινωνικό περιεχόμενο που τις αρμόζει. Γιατί αυτά τα μέτρα στηρίζουν τη ζωή και των εκπαιδευτικών και των μαθητών και των φοιτητών. Και επιπλέον, τα μέτρα αυτά δίνουν και μια ουσιαστική απάντηση και στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Μια θεωρίες βεβαίως οι οποίες γύρω από την πανδημία μια χαρά βολεύουν και αξιοποιούνται και από την κυβέρνηση προκειμένου να εστιάζει κυρίως στην ατομική ευθύνη. Σταματήστε όμως κάποια στιγμή, πρέπει να το σταματήσετε, να τσουβαλιάζετε τους συνωμοσιολόγους και τους κάθε λογής αρνητές του ιού με όσους ανησυχούν, με όσους διαμαρτύρονται για τα κυβερνητικά μέτρα, με όσους τέλος πάντων διεκδικούν καλύτερους όρους λειτουργίας σχολείων και κοινωνικής ζωής. Γιατί ξέρετε, και η ανησυχία και τα ερωτήματα και η αγανάκτηση του κόσμου είναι οι αντιφάσεις και οι παλινοδίες της δικής σας πολιτικής που τα τροφοδοτούν, εξαιτίας βεβαίως της επιλογής σας να εξυπηρετήσετε τις επιθυμίες και τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, γιατί δεν μπορεί να εξηγηθεί λογικά πώς γίνεται για ένα γάμο, για παράδειγμα, να είναι αρκετό το όριο των 50 ανθρώπων και σε ένα αεροπλάνο να μπορούν να στηβάζονται 200 άτομα. Γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, νομίζουμε ότι όλο αυτό τον καιρό που η κυβέρνηση κυριολεκτικά τζογάριζε τα όσα κέρδισε ο λαός με τη δική του υπεύθυνη στάση, τζογάριζε όλο αυτό που κέρδισε ο λαός στα επιχειρηματικά κέρδη του τουρισμού και των μεταφορών, όλον αυτόν τον καιρό και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και οι μαθητές μέσα από τους φορείς και τους συλλόγους τους σας τα λέγανε. Δεν είναι να πει κανείς ότι δεν τα ξέρατε. Ακόμα και σήμερα θέλανε να σας μιλήσουν. Εσείς βεβαίως αρνηθήκατε να τους συναντήσετε σήμερα εδώ στη Βουλή. Ήταν απ' έξω από τη Βουλή με την κινητοποίησή τους. Κρίμα, δυστυχώς. Κρίμα, κυρία Υπουργέ. Η εκτίμηση σε κάποιο κλάδο και στους ήρωες, όπως τους λέγατε, και είναι πραγματικά ήρωες και οι εκπαιδευτικοί μαζί με άλλους, πρέπει να τεκμηριώνεται και με τις πράξεις και όχι μόνο με τα λόγια. Βεβαίως, είναι γνωστό ότι όλα αυτά τα μέτρα που προανέφερα σε γενικές γραμμές κοστίζουν, χρειάζονται χρήματα. Εδώ θα μου πείτε, η κυβέρνηση ούτε ένα παγούρι δεν εξασφαλίζει στους μαθητές των δημόσιων σχολείων. Τι μας λέτε εσείς? Όλα αυτά τα μέτρα προφανώς και δεν ανοίγουν στα πρωτόκολλα που απελευθερώνουν τις μεταφορές στα πλοία, στα αεροπλάνα ή στις εικόνες του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ούτε και υπολογίζονται, δεν φαίνεται να τα υπολογίζετε ούτε στα δις που τριγυρνάνε ήδη πάνω από τα κεφάλαια μας, 30, 40, 70 λένε, και διάφορα σχέδια, πισαρίδι και ούτω καθεξής, δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνονται αυτά τα μέτρα, αυτές οι ανάγκες των λαϊκών οικογενειών, αποδεικνύοντας ότι και η διαχείριση της πανδημίας είναι ένα ταξικότατο ζήτημα, μια διαχείριση που φορτώνεται και αυτή στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων. Δύο ζητήματα επίκαιρα, κύριε Πρόεδρε, και επίγοντα, μια που είναι εδώ η κυρία Υπουργός. Υπάρχει ένα ζήτημα, έχει προκύψει μια αναστάτωση με όλο αυτό το διαχωρισμό των παλιών και των νέων υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, το γνωρίζετε, είμαι σίγουρος, εξαιτίας του καθορισμού του ποσοστού των παλιών και των νέων με έναν τρόπο που δεν φαίνεται να είναι και τόσο δίκαιος. Εν πάση περιπτώσει, θα χρειαστεί εδώ να πείτε κάτι, να πάρετε, να κάνετε κάτι, γιατί υπάρχει δικαιολογημένη ανησυχία στον κόσμο. Και τέλος, υπάρχουν, κυρία Υπουργέ, εκπαιδευτικοί που δούλεψαν 15, 20, μέχρι και 25 χρόνια, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, οι οποίοι δεν συμπεριελήφθηκαν στους πίνακες των διορισμών και των προσλήψεων, επειδή δεν έχουν κάνει την εξομοίωση. Και αυτό δεν έγινε με δική τους ευθύνη.
Είναι απάνθρωπο κυριολεκτικά να πετάγονται αυτοί οι άνθρωποι έξω από τους πίνακες, να οδηγούνται σε αυτήν την ηλικία μετά από τόσα χρόνια υπηρεσίες στην ανεργία. Όπως επίσης είναι απάνθρωπο να οδηγούνται στην ανεργία περίπου 10.000 άνθρωποι νέοι εκπαιδευτικοί, όχι επειδή δεν πλήρωσαν το παράβολο των 3 ευρώ στην αίτησή τους, πολλοί από αυτούς το πλήρωσαν, αλλά επειδή υπήρξε λάθος στη διαχείριση εκεί του συστήματος, τι λέμε λοιπόν? Λέμε ότι όλοι αυτοί θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους πίνακες των διορισμών και των προσλήψεων. Είναι το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε για αυτούς, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η αναστάτωση και, εν πάση περιπτώσει, να αποκτήσουν και αυτοί οι άνθρωποι ένα δικαίωμα στην ελπίδα. Δεν έφτανε ο νόμος Γαβρόπουλου που τσάκισε κυριολεκτικά τις ελπίδες και τα όνειρα όλων αυτών των ανθρώπων, και η δική σας κυβέρνηση έρχεται τώρα και τον εφαρμόζει και οδηγείτε και αυτούς τους ανθρώπους με τις τάσεις σας στην ανεργία. Πρέπει να αληφθεί τώρα πρωτοβουλία. Είναι επίγον το ζήτημα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις τελευταίες μέρες. Ευχαριστώ.